Κοίτα, δεν είμαστε εκτείνοι. Κι ο Μπάμπης κι εγώ κι όλος ο κόσμος συγκινείται με το δράμα των ανθρώπων. Αλλά μαζεύτηκαν πολύ ρε γαμότο. Εδώ μεταναστεύουν Ελληνόπουλα γιατί δεν βρίσκουν δουλειά. Πόσοι μπορεί να χωρέσουν? Αγιά σου, πόσοι χωράνε? Πόσοι νεκροί χωράνε στη συνείδησή σου? Ε, καλά. Πάλι στο συνέστημα απευθύνεσαι. Δεν θα φορτωθούμε όλη τη δυστυχία του κόσμου? Ας είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Σωστό. Λογικά επιχειρήματα θέλουμε να ακούσουμε. Με τη λογική λοιπόν. Αλλά βρε παιδιά, με ποια λογική? Με αυτή που λέει ότι ό,τι περνάμε, ντόπιοι και ξένοι, δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ? Ότι πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι και να ζητάμε κάποια ψίχουλα ελεημοσύνης από αυτούς που μας έκλεψαν? Πρόσεξε, δεν μιλάω για πρόσφυγες και μετανάστες, μιλάω για όλους μας. Γιατί οι μοίρες των φτωχών όλου του κόσμου είναι κοινές. Και ο πόλεμος τελικά δεν είναι σύριαλ στην τηλεόραση, αλλά είναι έτοιμος να χτυπήσει ανά πάσα στιγμή και τη δικιά μας πόρτα. Και αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια, πόλεμος χωρίς τα συνηθισμένα όπλα είναι. Πόλεμος ταξικός, με θύματα, με ανέργους, με άστεγους, με ανθρώπους που αυτοκτονούν ή πεθαίνουν γιατί δεν έχουν τα μέσα για την πανάκριβη ιδιωτική περίθαλψη. Έρχεσαι στα λόγια μου, τόσα τραβάμε εμείς. Πόσοι ακόμα μπορούν να συνδέσουν την τύχη τους μαζί μας? Ε, και τι σημαίνει μπορούν να τη συνδέσουν? Μπορούν να συνδέσουν δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ακόμα σε αυτή τη χώρα. Αρκεί να τους δίνει τη δυνατότητα να εργάζονται και να ζουν με αξιοπρέπεια, ρε παιδί μου. Να έχουν πλήρη δικαιώματα διαμονής και εργασίας. Έτσι κι αλλιώς σε αυτή τη χώρα δεν χωράνε ούτε οι εγχώροι οι άνεργοι. Και ούτε και οι νέοι που αναζητούν εργασία στο εξωτερικό. Και ούτε και οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί. Για τους Έλληνες εργαζόμενους και τους ανέργους, εχθρός δεν είναι οι πρόσφυγες. Εχθρός είναι η ανεργία. Η διάλυση των ασφαλιστικών ταμείων και των δομών του κοινωνικού κράτους. Η μαύρη εργασία. Οι ληστρικές απαιτήσεις των εργοδοτών. Αυτός ο καθημερινός εκβιασμός της απόλυσης. Μπαμπή, αυτό που λέμε είναι ότι χωρίς αγώνα δεν βελτιώνεται ούτε η θέση των ντόπιων ούτε των προσφύγων. Αλλά ας το πάρουμε το πράγμα πιο όρμα. Ας δούμε πρώτα τους αριθμούς. Οι 50.000 πρόσφυγες είναι ποσοστό λιγότερο από μισό τα 100. Ακόμη και αν έπρεπε να τους ζήσουν, για να ζήσουν, να τους πληρώσουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, όλα τα έξοδά τους, χοντρικά, μισό τα 100 επιβάρυνση θα είχαν. Αλλά δεν ισχύει τελικά ούτε αυτό. Με τα χρήματα που αναγκάστηκε για τους δικούς της λόγους να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο καλύπτονται πολλά από τα έξοδα για τους πρόσφυγες, αλλά μπορούν να δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας για όλους. Να βρούμε γιατρούς, εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές, εργαζόμενοι στη σύντηση, τόσες ειδικότητες. Ο αριθμός είναι μικρός. Αν υπάρχει βούληση, να ζούμε σε μια χώρα που δεν θα ανεχόμαστε κανείς σε αυτή τη χώρα να πεινάει, κανείς να είναι άνεργος, να κανένας να μην είναι χωρίς περίθαλψη και εκπαίδευση. Ποιος να έχει τη βούληση, ρε Δημήτρη, εσύ και εγώ? Άλλοι αποφασίζουν. Θέλω, σε άλλους έχουμε επιτρέψει να αποφασίζουν. Πρέπει να δούμε με ποιο τη λογική θα απαντήσουμε στα προβλήματα. Αν πρόκειται μυρολατρικά να δεχόμαστε να μας κινούν σαν μαριονέτες, αν ακόμα χειρότερα ενστερνιστούμε τις απόψεις των φασιστορατσιστών που δεν θεωρούν εχθρούς τους κεφαλαιοκράτες, αλλά υπηρετούν τα συμφέροντα των μεγαλοκαπιταλιστών και βγάζουν μίσος για τα αδέρφια μας, τους καταρθρωμένους της εποχή μας, για τους ανθρώπους που ζουν στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, για τα θύματα των πολέμων, της φτώχειας και των πολιτικών διώξεων. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν χιλιάδες χιλιόμετρα κυνηγημένοι από τις βόμβες, που θαλασσοπνίγονται, που στραπατσάρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και που η πολιτισμένη άρχουσα τάξη της Δύσης τους αντιμετωπίζει σαν σκουπίδια ανακύκλωσης προς εκμετάλλευση. Πάρ' το χαμπάρι. Η υπεράσπιση αυτών των ανθρώπων είναι η υπεράσπιση της ίδιας της ανθρωπιάς. Είναι η υπεράσπιση της δικής μου της ζωής, της δικής σου και των παιδιών μας. Βρε Μαρία μου, μιλάς σαν να μην με ξέρεις. Είμαι άνθρωπος εγώ χωρίς αισθήματα. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά που λες, νομίζεις. Όμως φοβάμαι. Έχεις δίκιο ότι έχω αδρανήσει. Αλλά όλο λέω εντάξει. Θα πιάσουμε πάτο κάποια στιγμή και ύστερα θα ξαναρχίσουμε την προσπάθεια να σηκωθούμε. Δεν μπορούμε όμως να σηκώσουμε κι άλλον το φορτίο. Μα δεν θα σηκώσουμε το φορτίο άλλων. Θα σηκώσουμε όλοι μαζί το κοινό φορτίο. Όσοι μετανάστες αναγκαστούν να μείνουν εδώ, μπορεί να αποδειχτούν εξαίρετοι σύμμαχοι στον κοινό αγώνα. Θυμήσου την ιστορία μας. Θυμήσου πώς υποδέχτηκαν μετά τη μικρασιατική καταστροφή τους πρόσφυγες. Και πώς αυτοί συνέβαλαν στη ραγδαία άνοδο της ελληνικής οικονομίας. Α, όλα και όλα αυτοί είχαν τις ίδιες με εμάς παραδόσεις, την ίδια θρησκεία, την ίδια γλώσσα, τις ίδιες αξίες. Άσε που ανάμεσα σε αυτούς που έρχονται μπορεί να είναι και ένα σωρό τζιχαντιστές. Έλα, άλλο παραμύθι κι αυτό. Ότι θα έρθουν οι τζιχαντιστές με βάρκες σκυλοπνύχτρες.
Όλες οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις σε ευρωπαϊκές χώρες έγιναν από πολίτες των χωρών αυτών, με κανονικές πλέον ζωές. Και το Συριακό διαβατήριο που είχε βρεθεί στον τόπο του τρομοκρατικού χτυπήματος στη Γαλλία τότε θεωρήθηκε από τις αρχές τιμένο και ύποπτο. Όσο για το φόβο της Ισλαμοποίησης που αναμασάνε οι φασίστες, ακόμα και 4 εκατομμύρια πρόσφυγες να πάρει η Ευρώπη και να είναι όλοι μουσουλμάνοι, το συνολικό ποσοστό μουσουλμάνων θα αυξηθεί από το 4 που είναι σήμερα στο 5%. Και να πω επίσης ότι έχουμε ακούσει πολλά σαφρά επιχειρήματα για την αυξημένη γεννητικότητα των μουσουλμάνων. Οι στατιστικές δείχνουν ότι όντως στις χώρες τους γεννούν πολλά παιδιά. Όταν έρχονται όμως στη Δύση, σταδιακά προσαρμόζονται στον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Καλά. Εσείς όλα ψέματα λέτε ότι είναι. Ναι, ενώ εσύ ότι ακούς την τηλεόραση και ότι σου λένε οι πολιτικοί που ψηφίζεις, το βρίσκεις να είναι αλήθεια. Οχ, κάτσε, γιατί με παίρνει ο προϊστάμενος. Πρέπει να φύγω. Δημήτρη, το τηλέφωνο σου. Ναι. Παρακαλώ. Εδώ που τα λέμε, Στέλιο, μας φλωμώνουν και στο ψέμα το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτούς που δεν έχουν συμφέρον τους πιστεύω περισσότερο. Εντάξει, αλλά και αυτοί οι αριστεροί όλα τα ξέρουν τα. Άσε τους αριστερούς, το Δημήτρη και τη Μαρία τους ξέρουμε και από το σωματείο. Ό,τι έχουν πει έχει αποδειχτεί. Γεια σας, ο κύριος Ζέρβας. Μιλάει στο τηλέφωνο, περιμένετε μια στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Να, κοίτα τώρα με τα σχολεία τι γίνεται. Να ενδιαφερθούμε για τα παιδάκια. Δεν λέω. Αλλά να κινδυνεύουν τα άλλα παιδιά. Επειδή τα προσφυγόπλα δεν είναι εμβολιασμένα. Οχ, συγγνώμη που επεμβαίνω, αλλά εσείς είστε γιατρός, είστε επιδημιολόγος, έχετε κάποιες έρευνες, κάποια στοιχεία που αποδεικνύουν τα προσφυγόπλα δεν είναι εμβολιασμένα. Γιατί κάθε φορά που ακούω αυτά, να ξέρετε, τρεις γιατροί σκίζουν τα πτυχία τους με τέτοια επιχειρήματα. Συγγνώμη, δεν θέλει και πολύ μυαλό, δεν είναι όλα επιστήμη. Στα τόσα παιδιά δεν θα είναι κάμποσα που δεν έχουν εμβολιαστεί. Εντάξει, εγώ και να το δεχτώ αυτό, παρότι έχουν γίνει μαζικοί εμβολιασμοί σε όλα τα στρατόπεδα. Είναι κάτι λιγότερο από κοινός νους, ότι τα παιδιά που θα έχουν πρόβλημα, κυρία μου, θα είναι τα ανεμβολίαστα παιδιά και όχι τα εμβολιασμένα. Γι' αυτό εμβολιάστε εσείς τα παιδιά σας για να μην έχουν κανένα πρόβλημα και αφήστε τα προσφυγόπουλα να μπουν κανονικά στις τάξεις. Και δεν μου λες, δασκάλα, εσύ μπορείς να κάνεις μάθημα σε παιδιά που δεν ξέρουν τη γλώσσα. Δεν θα μείνουν πίσω τα άλλα παιδιά αν ασχολείσαι με τα προσφυγόπλα περισσότερο. Τόσα προβλήματα μας λέτε εσείς οι δάσκαλοι ότι έχει εκπαίδευση. Να φορτώσουμε κι άλλα. Αχ, αχ κυρία μου, αχ. Αυτή είναι η ουσία της εκπαίδευσης, θέλω να ξέρετε. Εσείς τι θέλατε δηλαδή να είναι εκπαίδευση, να μοιράζουμε φορτυπίες για να τα λύνουν οι μαθητές στα φροντιστήριά τους. Εσείς τι προτείνετε, να κάνουμε σχολεία για άριστους μαθητές που θα πηγαίνουν όλοι οι καλοί μαθητές και η πλέμπα να πηγαίνει σε άλλα σχολεία. Και ας πούμε τα σχολεία τι θέλετε, τι μαθητές θέλετε να βγάζουνε. Μαθητές ανθρωποφάγους που θα ανταγωνίζονται ποιος θα είναι ο καλύτερος ή σχολεία που θα είναι σχολεία αλληλεγγύης, που θα μαθαίνει ο ένας μαθητής από τον άλλον, που θα μπορούν τα παιδιά αυτά να διδάξουν και σε εμάς και στους άλλους ότι όλοι χωράμε σε αυτόν τον κόσμο. Και για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Εντάξει. Ό,τι και να μου πεις δεν καταλαβαίνω γιατί να μην πηγαίνουν τουλάχιστον τα απόγευμα μόνα τους, να ενταχθούν και καλύτερα. Λοιπόν, για να τελειώνουμε από τη δικιά μου πλευρά με αυτό το θέμα θα σας πω κάτι. Στη Θράκη, που έχει ένα τεράστιο ποσοστό τουρκόφωνων αλόγλωσσων μαθητών, πανεπιστημιακές έρευνες και χιλιάδες παιδαγωγικά επιχειρήματα έχουν αποδείξει ότι ο μόνος τρόπος να μάθουν αυτά τα παιδιά γράμματα είναι να πηγαίνουν στο κανονικό δημόσιο σχολείο, στο πρωινό τμήμα, με ποσόστοση, λίγοι μαθητές ανά τάξη για να καταφέρουν να μάθουν τα παιδιά αυτά γράμματα. Και στη Θράκη, επειδή θέλουμε τα παιδιά να μάθουν ελληνικά, έχουμε κινήσει θεούς και δαίμονες. Λεωφορεία που τα πηγαίνουν σχολείο, ποσοστώσεις και τάξη υποδοχής για να μπορούν αυτά τα παιδιά να μάθουν γράμματα. Αυτή λοιπόν η απάντηση και για την εκπαίδευση των προσφύγων. Και αν πραγματικά θέλουμε να μάθουν αυτά τα παιδιά ελληνικά, τότε πρέπει να πάνε στο πρωινό δημόσιο σχολείο μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές. Εγώ έχω άλλη απορία. Αφού οι άνθρωποι θέλουν να φύγουν, γιατί να χάνουν τα παιδάκια το χρόνο τους να μάθουν ελληνικά? Πρώτον, γιατί και σε αυτά τα παιδιά αξίζει να έχουν μια κανονικότητα στη ζωή τους. Και μια κανονικότητα στη ζωή αυτών των παιδιών που 3 χρόνια τώρα ζούνε από στρατόπεδο συγκέντρωσης, από εμπόδια και από κάμπς και ξύλο από τις αστυνομίες και τα λιμενικά, είναι το σχολείο. Και επίσης και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα νούμερα της έχουν δηλώσει ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 17% θα φύγει από αυτή τη χώρα. Οι υπόλοιποι θα μείνουν εδώ και θα μάθουμε να ζούμε όλοι μαζί. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει αυτά τα παιδιά να μάθουν ελληνικά. Α, γεια σου Χρυσόστομη. Εσείς πρέπει να είστε η κυρία οικονόμου. Ναι. Ορίστε, από την αίτησή σας έχω ετοιμάσει την απάντηση. Μπορείτε να πάρετε τα χαρτιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλά που έφυγε. Αυτή είναι η χειρότερη από εσάς. Μας πήρε παραμάζωμα. Δεν σας πήρε η κοπέλα παραμάζωμα. Η αλήθεια νικάει όταν έχει τη δυνατότητα να ακουστεί. Βλέπεις και όλες οι φυλάδες ότι διαβάζουμε, ότι βλέπουμε εδώ τα πρωινά.
Και τα κολοκάναλα προβάλλουν ό,τι τους υπαγορεύουν τα μεγάλα τους αφεντικά. Πάλι οι ίδιες υπερβολές. Ψέματα λένε, αλλά όχι σε όλα. Για τους πρόσφυγες, ας πούμε, καλή στάση στήριξη. Ναι, στην αρχή. Βλέποντας την αυθόρμητη συμπαράσταση του κόσμου. Και επειδή υπήρχε η αίσθηση ότι οι πρόσφυγες είναι περαστικοί, βρήκαν να το παίξουν φιλάνθρωποι. Ενώ τώρα, μόνο αυτά τα επεισόδια που συζητούσαμε προηγουμένως, αν θυμάστε, προβάλλουν. Και αυτά αλλοιωμένα. Κάτσε, έχω σώσει από τις ειδήσεις ένα απόσπασμα. Για άκου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Φιλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στην Ιδωμένη, όπου παραμένουν εγκλωβισμένοι οι περισσότεροι από 11.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Και όπως δύο σαν αυτόπτες μάρτυρες βγήκαν μέχρι και μαχαίρια. Ο λόγος που ξέσπασε ο καυγάς την Τετάρτη δεν είναι γνωστός, αλλά σε φωτογραφίες καταγράφεται η στιγμή που ένας άνδρας κρατά στο χέρι του ένα μαχαίρι και προσπαθεί να επιτεθεί σε κάποιον. Ένας από τους εθελοντές που βρίσκονται εκεί προσπαθεί να τον ηρεμήσει και να σταματήσει τον καυγά πριν συμβούν τα χειρότερα, ενώ εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες παρακολουθούν έντρομοι τη σκηνή. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να ξεσκονίσει την αριθμητική σου. Για βάλε λίγο το κομπιουτεράκι στον υπολογιστή. Τι να το κάνω το κομπιουτεράκι? Πάρ' το που σου λέω και θα δεις. Λοιπόν, μια στιγμή κάτσε να τα βρω στο ίντερνετ. Α, ωραία. Ελληνική αστυνομία. Στατιστικά εγκληματικότητας. Πρώτο εξάμεινο του 2015. Συλλήψεις για αξιόπινες πράξεις 137.148. Πληθυσμός της Ελλάδας περίπου 11 εκατομμύρια. Για βγάλε το ποσοστό. Δεν κατάλαβα. 1,25% τι σημαίνει αυτό? Θα δεις. Πολλαπλασίασε τώρα τον αριθμό των προσφύγων με το ποσοστό που βρήκες. Πόσο βγαίνει? Άσε το κάνω κι εγώ. 623. Δηλαδή για να καταλάβω, είναι σαν να μας λες ότι αν οι πρόσφυγες εγκληματούσαν στο ίδιο ποσοστό, έπρεπε να έχουν μέχρι γίνει τώρα 623 εγκλήματα. Καλά, δεν είναι ακριβές. Εντάξει, ναι, δεν είναι ακριβές, αλλά τέλος πάντων σε έβαλα να το κάνεις για να δεις πόση αξία έχουν οι διωγγωμένες ειδήσεις που βλέπεις στην τηλεόραση. Και το μόνο σκοπό που έχουν είναι να ανατρέψουν το κλίμα αλληλεγγύης των Ελλήνων προς τους πρόσφυγες. Για να μην υπάρξουν και μεγάλες αντιδράσεις τώρα που αρχίζουν να τους συλλαμβάνουν, να τους κλείνουν σε κανονικά κλειστά στρατόπεδα και να τους απελάβουν. Και γι' αυτό έχουν σκυλιάσει με τους αλληλέγγυους. Τους χαλάμε τη μαγιά, βλέπεις, και τα ψέματά τους αποκαλύπτονται. Αν και αυτές τις αποκαλύψεις δεν νομίζω τελικά να τις δούμε σε κανένα κανάλι. Μάλλον έχεις δίκιο. Να, κοίτα τη γραφή εδώ. Λίγο πριν τις 11 το βράδυ ξέσπασαν νέα επεισόδια, αυτή τη φορά μεταξύ ομάδων Αφγανών, οι οποίοι έπαιζαν ποδόσφαιρο μεταξύ τους και για άγνωστους λόγους ξεκίνησαν ένα καυγά που γρήγορα πήρε διαστάσεις. Στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις του λιμενικού, η παρουσία των οποίων διέκοψε τις συμπλοκές και έτρεψε σε φυγή τους Αφγανούς μετανάστες. Ενώ στην Ελλάδα κανείς δεν παίζει ξύλο για το ποδόσφαιρο. Να και ένα άλλο ωραίο. Πρόσεξε τώρα το ρεπορτάζ. Άκου. Καταγγέλνουν οι κάτοικοι, καταγγέλνουν επιθέσεις και απειλές που έχουν δεχτεί. Εντάξει. Άκου τώρα παρακάτω τις αποδείξεις αυτών των επιθέσεων. Εγώ περπάταγα στον δρόμο κανονικά και βλέπω έναν πρόσφυγα να έρθει και έρχεται κατευθείαν απάνω. Και εγώ προχώραγα, αυτός δεν άλλαξε δρόμο. Ήρθε και ήρθα με μούρι και με κοίταξε άγρια, πολύ απειλητικά. Είμαι σίγουρος ότι είχε και στιλέτος από πίσω του. Εντάξει, αλλά θα παραδεχτείς και εσύ ότι γίνονται και πραγματικά έκτροπα. Ναι, εντάξει, αν ήτανε άγγελοι δεν θα χρειάζονταν κανέναν. Άνθρωποι είναι. Και μάλιστα είναι άνθρωποι που βλέπουν μετά από τόσες ταλαιπωρίες, κινδύνους και περιπέτειες να σβήνουν οι ελπίδες τους για μια ανθρώπινη ζωή. Αν αναρωτηθεί καθένας από εμάς πόσο θα έμενε ψύχρεμος αν ζούσε σε τέτοιες συνθήκες, ας το αναρωτηθούμε. Δεν έχεις άδικο, αλλά γι' αυτό, για να μην ζουν στις άθλιες συνθήκες, τους πήραν από τα λιμάνια και σιγά σιγά τους πηγαίνουν σε κέντρα φιλοξενίας. Κέντρα φιλοξενίας, όπως λέμε, ειρηνικός ωκεανός ένα πράγμα. Φυλακές είναι, άθλιες φυλακές. Τι να σου πρωτοδιαβάσω, δες εδώ, στην τύχη. Άθλιες συνθήκες κράτησης για το Σύριο πρόσφυγα που από το Σεπτέμβρη κρατείται στην αστυνομική διεύθυνση Λέσβου. Καταγγέλει η Ένωση Γιατρών του ΕΣΥ Λέσβου που τον επισκέφθηκε και διαπίστωσε και προβλήματα στην υγεία του που προήρθαν από τον πολύμινο εγκλεισμό σε ακατάλληλο χώρο. Έλα ρε Στέλιο, ούτε εσύ δεν τα πιστεύεις αυτά που λες. Εντάξει, το ξέρω ότι η κατάσταση εκεί είναι δραματική. Αλλά μήπως δεν υπάρχουν Έλληνες που έχουν μείνει άστεγοι, ανασφάλιτοι και πεινασμένοι? Στέλιο, σε αυτό έχεις δίκιο. Μετανάστες στον τόπο μας έχουν καταντήσει. Σαν το μετανάστη στη δική.